μέσα στην ταραχή, αγωνία και αβεβαιότητα που ζούμε σήμερα, ο Θεός μας χάρισε τους σύγχρονους πατέρες της Εκκλησίας μας. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει η μορφή και η εξέχουσα προσωπικότητα του Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ενός συγχρόνου Αγίου, στον οποίο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε πάρα πολλά. Ο Πατήρ Επιφάνιος, κατά κόσμον Ετεοκλής Θεοδωρόπουλος, γεννήθηκε στο χωριό Βουρνάζη της Καλαμάτας στις 27 Δεκεμβρίου του έτους 1930. Διακρίθηκε από την υπιακή του ηλικία για την ευλάβεια, την πίστη στο Θεό και τις αταλάντευτες αποφάσεις του. Η αγάπη του για τον Χριστό, την Εκκλησία του και όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους υπήρξε αστήρευτη και πηγαία. Η ανιδιοτέλειά του μοναδική. Διακόνησε την Εκκλησία μας ως άμυστος κληρικός, ως απλούς πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών του Ομονίμου Συλλόγου της Οδού Μενάνδρου 4 στην Αθήνα, αλλά και δεχόμενος καθημερινά πλήθος κόσμου, λαϊκών και κληρικών, στην κατοικία του της Οδού Μακεδονίας 24. Επανειλημμένος και αταλάντευτα, αρνήθηκε πολλάκι στην αρχιεροσύνη για λόγους που θα δούμε παρακάτω, έδωσε όμως αφανώς το παρόν σε όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες της Εκκλησίας στην εποχή του, όπως εναντίον της πολιτείας, παραδείγματος χάρη για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, τον πολιτικό γάμο, των αμπλώσεων, του αυτομάτου διαζυγίου, υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και εναντίον των αιρέσεων, αλλά και σε σοβαρά εκκλησιαστικά θέματα που προέκυψαν επί των ημερών του, λόγου χάρη μεταθετό επισκόπων, θέμα των 12 Μητροπολιτών και πλήστα άλλα θέματα. Υπήρξε μοναδικός γνώστης και ερμηνευτής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Αγωνίστηκε για την ακριβή τήρησή τους, γιατί έβλεπε μέσα σε αυτούς τον χαρακτήρα του Χριστού. Παρά την τεράστια προσφορά του, επεδίωξε μέχρι τέλους την αφάνεια και το περιθώριο. Υπήρξε πρότυπο πνευματικού με τη διάκριση, την σοφία και την οξυδέρκεια που τον χαρακτήριζαν από την παιδική του ηλικία. Τα σπάνια διανοητικά και όχι μόνο χαρίσματά του, τα ονόμαζε δυνάριο, όχι τάλαντο, τα έθεσε στη διακονία του λαού του Θεού. Η σειρά των εκπομπών που θα δείτε συνετέθη από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον Πατέρα Επιφάνιο από κοντά. Οι 8 ομιλητές έδωσαν ο καθένας ανεξάρτητη συνέντευξη, χωρίς να γνωρίζει τι είπαν οι άλλοι, και για το έργο αυτό συνθέσαμε τις μαρτυρίες τους σύμφωνα με το εκάστοτε θέμα που παρουσιάζεται σχετικά με τον Γέροντα. Είναι θαυμαστή όχι μόνο η ομοφωνία όλων των ομιλητών στην παρουσίαση της προσωπικότητας του Γέροντος, αλλά και η πολύπλευρη παρουσίαση των πτυχών αυτής από την προσωπική οπτική του κάθε ομιλητή. Ευχαριστούμε θερμά για τις μαρτυρίες τους. Τον πανοσιολογιότατο πατέρα Σπυρίδωνα Παυλόπουλο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής και Χαριτωμένης που ίδρυσε ο πατήρ Επιφάνιος. Τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Αθανάσιο Παπασταύρου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Ιερό Θεοαρχήρη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός. Τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων. Τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Παύλο Παυλίδη, πνευματικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Μακρινού. Τον κύριο Πολυνίκη Θεοδωρόπουλο, κατά σάρκα αδελφό του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Τον οδοντίατρο κύριο Δημήτριο Σωτηρόπουλο. Και τον κύριο Στυλιανό Κουριαντάκη, στρατηγό εν αποστρατεία. Τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας, γιατί μας παρουσίασαν ο καθένας ξεχωριστά, με το δικό του γλαφυρό τρόπο, την απερίγραπτη αυτή προσωπικότητα και μας περιέγραψαν ζωντανά περιστατικά και γεγονότα από τη ζωή του, έτσι ώστε να έχουμε ή δυνατόν
μια πληρέστερη παρουσίαση της μεγάλης αυτής μορφής. Ευχαριστώντας αυτούς, επικαλούμαστε και εμείς τις Άγιες Ευχές Του. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τέτοιες προσωπικότητες, όπως είναι ο γεροντάς μας ο πατήρ Επιφάνιος, και αυτή η λογική που επικρατεί στην πατερική σκέψη είναι ότι κανείς για να μπορέσει να περιγράψει ένα πρόσωπο τέτοιας βαθιάς πνευματικότητος και τέτοιας υψηλής, θα λέγαμε, πνευματικής ζωής, θα πρέπει να ζει κάτι αντίστοιχο για να μπορέσει τουλάχιστον να πλησιάσει στο βίωμά του, στη σκέψη του και στη ζωή του. Αντίστοιχα βιώματα δεν διαθέτουμε, πλην όμως θα προσπαθήσουμε έτσι κάτι λίγο ακροθυγώς να πλησιάσουμε την ζωή του γέροντα όπως την είδαμε εξωτερικά. Τα εσωτερικά εκείνος τα έζησε, εκείνος τα γνώρισε, εκείνος μπόρεσε να πλησιάσει με όσο γίνεται πιο ακριβή και πιο γνήσια πορεία προς τον Κύριό μας, και εμείς θα λέγαμε ότι μας ενέπνευσε τρόπο ζωής. Πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες για την προσωπικότητα του πατρός Επιφανίου, διότι για να χτιστεί μια τέτοια προσωπικότητα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, αφενός μεν είναι πολύ, ένα σπάνιο φαινόμενο για τα εκκλησιαστικά δεδομένα, αλλά εκείνο που εκπλήσει περισσότερο είναι ότι όχι μόνο χτίζεται μια προσωπικότητα πνευματική που ακολουθεί το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλά μια πνευματικότητα που είναι καρπός μελέτης, επιστημονικής όμως, κατά Θεόν επιστημονικής μελέτης του πνεύματος της Εκκλησίας μας και της πατερικής μας παραδόσεως. Θα ήθελα να πω ότι η δυσκολία που έχει κανείς να αναπαράγει με λόγια τη βιωματική αναστροφή με ένα τέτοιον άνθρωπο είναι κάτι που το υπολογίζω πάρα πολύ. Και το υπολογίζω γιατί αυτό που προσλαμβάνει κανείς βιωματικά από την αναστροφή με ένα πρόσωπο, και μάλιστα τέτοιο πρόσωπο, δεν είναι εύκολο και να το αναπαράγει, αλλά και να το προσλάβει ο άλλος όπως το προσέλαβα εγώ. Γιατί αυτό εξαρτάται από σε τι κατάσταση ήμουν εγώ, πνευματική, θεσβιωτική, πώς αυτό το πράγμα το ζήτησα τον πατέρα Επιφάνιο και επέστρεψε σε μένα. Και είναι φυσικό. Ό,τι βγαίνει ας πούμε από μένα, σαν εμπειρία ας πούμε, να μην είναι πάντα αυτό το οποίο είναι και το πραγματικό, με τις πραγματικές του διαστάσεις και το πραγματικό του νόημα. Το λέω αυτό ούτως ώστε να μας κρίνουν οι όσοι μας βλέπουν και μας ακούν με μια επίοικια. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά πράγματα τα ανακάλυψα μετά το θάνατό του. Πάρα πολλά πράγματα μου πέρασαν έτσι. Μου ξέφυγαν. Και ήταν φυσικό, σκεφτόμουν. Πρέπει κανείς να έχει και μια ανάλογη πνευματική ωριμότητα για να μπορεί να όλο αυτό το πράγμα να το ρουφήξει. Πώς να το ρουφήξει? Ο πατήρ Επιφάνιος από την πρώτη στιγμή σου έδινε την εικόνα ενός σοβαρού πατρός. Μια πατερική μορφή η οποία δεν κοροϊδεύει, δεν έχει καμιά σχέση, ας το πούμε έτσι, με χαμηλά πράγματα, αλλά κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό. Ήταν ένας άνθρωπος με θεία εξουσία, με έντονη την χάρη του Θεού. Σαφώς είχε χαρίσματα, τα οποία όμως επιμελώς έκρυβε, πως κάποια φορά άφηνε να
του ξεφύγει κάτι. Όμως ήμουν βέβαιος ότι είχα βρεθεί απέναντι σε έναν άνθρωπο με, όπως το είπαμε, κύρος. Όχι τυχαίο. Μην ξεχνάς ότι είχα συναντήσει και καθηγητές στο σχολείο μου και στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό το αίσθημα του κύρους δεν μου το έχει δώσει κανένας. Αν λέει μπορούσαμε να γυρίσουμε την εποχή μας πίσω, αν θα το κάναμε, να γυρίσουμε σε άλλες εποχές που δεν υπήρχε μόλις του περιβάλλοντος για τα κακά του πολιτισμού μας, όχι για τα αγαθά. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν γυρίζαμε το κουμπί του χρόνου, ο πατήρ Επιφάνιος θα ήταν ανάμεσα στις πατερικές μορφές ισοϋψής των μεγάλων παλαιών πατέρων της Εκκλησίας μας. Η βαθιά πίστη του γέροντα Επιφανίου ήταν μοναδική, δηλαδή σε συγκλώνιζε. Ένας σεισμός, δεν ξέρω πόσα ρίχτερ κάθε φορά. Η πίστη του μοναδική. Από την πρώτη επαφή που πήρα, κατάλαβα ότι έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα. Έναν άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό. Όταν είχε φτάσει πλέον στην ηλικία των 18 ετών, ήταν ολοκληρωμένος πνευματικός άνθρωπος. Είχε ένας άνθρωπος με απόλυτη επίγνωση. Μα πώς να μην την έχει την επίγνωση. Όταν η θεία μας έλεγε ότι απορώ πως αυτός ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε με ράσα. Τόσο πολύ. Από μικρό παιδάκι ήταν αυτό που διαβάζουμε στα συναξάρια. Προορισμένος, αφορισμένος, εκχυλίας μητρός. Δεν είναι ψέματα αυτό που διαβάζουμε στα συναξάρια. Ο εκχυλίας μητρός, διαβάζουμε και αφορισμένος κλπ. Πράγματι, το ζήσαμε αυτό σαν εκχυλίας μητρός. 18 ετών έλεγε στη γερό της Αλεξάνδρα, πότε θα πάμε στον Χριστό. Ο Γιώδας για μας ήταν ο διακριτικός ανατόμος της ψυχής μας, μας ενέπνε, μας καθοδηγούσε. Μα πέρα από όλα αυτά, νομίζω το πιο σημαντικό για μας ήταν ότι ένας πατέρας, ήταν ένας γνήσιος πατέρας. Όταν έβγαινες από το εξομολογητήριο, ένιωθες πνευματική ασφάλεια. Βγαίνοντας από τους τρεις ιεράρχες, ψιλόβρεχε και θυμάμαι ακόμα, έχει καταγραφεί και αυτό στη μνήμη μου, έκανα δεξιά να φύγω και είπα, εδώ είμαστε. Ο πατήρ Επιφάνιος λοιπόν, ως πνευματικός πατέρας, μετέδιδε όλα αυτά τα οποία η χάρη του Θεού του έδωσε. Και αυτά που του έδωσε ήταν πάρα πολλά. Ο πατήρ Επιφάνιος συνεδίασε την μεγάλη μόρφωση, την βαθιά γνώση της πίστεώς μας και ταυτόχρονα την απλότητα του πιστού που διακρίνει κανείς στους απλούς ποιμένες που δεν έχουν εμπλακεί με τις πανεπιστημιακές μελέτες και γνώσεις. Ήταν άνθρωπος της ουσίας. Τη δεύτερη φορά που πήγα αισθάνθηκα ότι αυτός ο άνθρωπος εκπέπεμπε, ας πούμε, μία αγάπη, πώς μου, πηγαία, έτσι, γνήσια, ας πούμε, και χωρίς όρια. Και από το ξεχύλισμα το δικό του μαθαίναμε κι εμείς. Μας έμαθε την ελεημοσύνη, μας έμαθε την νηστεία, μας έμαθε την προσευχή και στα τελευταία του χρόνια με την ασθένειά του μας έμαθε και την πώς υπομένει ένας χριστιανός. Η πόρτα του δεν έκλεινε ποτέ. Από το πρωί που θα ξυπνούσε και θα τελείωνε τις ακολουθίες, υπήρχε ένα μαρμαράκι στην πόρτα και ήταν ανοιχτό και ερχόταν διάφοροι άνθρωποι. Είτε προγραμματισμένα, είτε απρογραμμάτιστα. Δεν υπήρχε άνθρωπος να πάει να του ζητήσει μια, ας πούμε, συνδρομή, βοήθεια και ο πατήρ Επιφάνιος να του κλείσει την πόρτα ή να διαφορήσει. Ένας κληρικός σήμερα έχει πει ότι τον έχει αποκαλέσει πνευματικό 100. Όπως το 100 τρέχει σε πρώτη φροντίδα, έτσι και αυτός έτρεχε. Δεν μπορούσε λοιπόν να εγκαταλείψει τα παιδιά του και τις ανάγκες τους και να αρχίσει να γράφει βιβλία κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως βρήκε το χρόνο για να ασχοληθεί με ακαθόδη θέματα της Εκκλησίας και να δώσει τις καλύτερες των λύσεων. Η γραφίδα του, θα λέγαμε όπως έλεγε ο ίδιος, όταν παιδί μου λέει πιάνω τη γραφίδα,
κυριολεκτικός τρίζει στο χέρι μου. Έτσι λοιπόν για πάρα πολλά θέματα θα λέγαμε ότι κάποια άλλη δύναμη την οποία υποπτεύεστε τον έσπρωχνε για να γράψει, να μιλήσει και να πει την αλήθεια. Θα έλεγα ότι είναι μια πατερική μορφή άλλης εποχής στην εποχή μας. Μια ουράνια μορφή, ηγετική μορφή και στα θέματα τα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά και τα εθνικά στην εποχή μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με τα τόσα χαρίσματα, αυτό στο οποίο κυριολεκτικά αφιερώθηκε ήταν η αγάπη προς τον πλησίον, η οποία περνούσε μέσα από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Θεό. Άφησε όλα αυτά τα οποία του έδωσε ο Θεός και τα οποία τον ανέπαυαν, τη συγγραφή. Αυτά ήταν όλα του πατρός Επιφανίου. Γι' αυτό είχε όλες αυτές τις βιβλιοθήκες. Διάβαζε και προωθούσε τη θεολογική σκέψη. Έγραφε άρθρα τα οποία έμεναν και μένουν μνημειώδη και προφητικά. Ο δε πατήρ Προφύριος κατ' επανάληψη του φώναζε. Γράψε, 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 γράψε. Τον χαρακτήριζε σοφό. Όταν το ρώτησε τον πατέρα Προφύριο, θα σου έλεγε τον Άγιο Προφύριο σήμερα, θα σου έλεγε ότι είναι σοφός. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος καθοδηγούσε, κατήφθηνε τα εκκλησιαστικά πράγματα. Παρενέβαινε πάντοτε με πολύ ουσιώδη λόγο, χωρίς να φοβείται τίποτα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πολλές φορές αντιμετώπισε και κινδύνους ο πατήρ Επιφάνιος στο έργο το οποίο έκανε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ηγέτης της Εκκλησίας, πατήρ της Εκκλησίας, σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας, έχοντας τη σωστή κατεύθυνση και καθοδήγηση των πραγμάτων. Ήτανε παρόν σε όλες τις μάχες της Εκκλησίας και θα έλεγα ότι ήτανε και εμψυχωτής μεγάλων και αγωνιστών πατέρων όπως ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, πατήρ Ιωήλια Νακόπουλος, πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, πατήρ Αφιλόχιος Μακρύς. Ήτανε εκείνος που συνέδεε όλους και γι' αυτό ήταν πάντοτε ο ενορχιστρωτής, ο γεφυροποιός, ήταν εκείνος ο οποίος ήθελε να αξιοποιεί όλες τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας. Δεν ήθελε να μείνει κανείς απ' έξω και κυρίως να ειρηνεύει εκείνους οι οποίοι είχαν ζήλωνου κατ' επίγνωση, που ήσαν πολύ φανατικοί, να τους ειρηνεύει και να εμψυχώνει εκείνους που ήσαν αδύναμοι. Τι άφησε ως παρακαταθήκη ο πατήρ Επιφάνιος? Τον εαυτό του, τη ζωή του, το παράδειγμά του. Ο πατήρ Επιφάνιος πέρασε και άφησε το στίγμα του στην Εκκλησία, χωρίς να κάνει βέβαια και πολύ θόρυβο. Προσπαθούσε σιωπηλά να κατευθύνει, να καθοδηγεί, να κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Δεν ησύχαζε ποτέ. Και έτσι πορευόταν και προχωρούσε στη ζωή του. Αφανής με όλη τη συνείδηση, αφανής στην ουσία της λέξεως. Και έτσι ο Θεός, πιστεύω κάπου αλλού, τον έκανε εμφανή το γέροντα και θα αποτελεί διαχρονικά ένα, θα λέγαμε, πνευματικό ορόσημο για πολλούς πολλούς ανθρώπους. Και κάπου γράφει, για να μιλήσει ο ίδιος, μην μιλήσω εγώ, ότι καρπός του αφανούς και αθορύβου έργου μου υπήρξαν 2 εκατοντάδες τουλάχιστον πτωχών νέων σπουδασάντων διαφόρους επιστήμας, ενώ την κάλυψη των δαπανών δια τα σπουδάστων και πολλοί από αυτούς και στο εξωτερικό, καθώς και εκατοντάς περίπου νέων περιβληθέντων των ράσων. Άλλοι περιευλήθησαν των μοναχικών, άλλοι το του κληρικού αγάμου ή εγκάμου, να μνημονεύσω και βοηθείας πτωχών ή ιατροφαρμακευτικάς περιθάλψης ενδεών. Ζεις πλησίον μου και γνωρίζεις ότι διειδικού νομικού φορέως για το αδιάβλητον της διαχειρήσεως, εις η ευθύνη έχει αρχίθεν να αποτεθεί ουχή εις τας εμάς χείρας, αλλά εις τας χείρας άλλων, έχουν διακινηθεί πολλές δεκάδες εκατομμυρίων υπέρ αβαγών σκοπών, εκεί δε διατίθεται και ό,τι περισσεύει μη εκ τινών βιβλίων μου εχόντων μεγάλη κυκλοφορία. Καταρτισμούς ομάδων αιμοδοτών διαχειρουργημένους ασθενείς, συμφιλιώσεις ανδρογίνων, αποτροπάς διαζυγίων, αποσοβήσεις επικειμένων εκτρώσεων, ελεύσεις εις τον κόσμο παιδίων, πολλά τούτων είναι σήμερα φοιτητέ, καταδικασμένων να μην γεννηθούν διότι οι γονείς των είχαν διακόψει την περαιτέρω παιδοποιία,
επιστροφά σχισματικών ή αιρετικών, βαπτίσεις μετά κατήχηση ικανού αριθμού αλλοθρήσκων, επισκοπική κελεύση πάντοτε, νομιμοποιήσεις σχέσεων παρανόμων συζώντων, αναγεννήσεις ψυχών κτλ. Κοντά του μάθαμε να αγαπάμε το Θεό, μάθαμε να αγαπάμε την Εκκλησία, μάθαμε να αγαπάμε τους ανθρώπους. Όλα αυτά βέβαια ο Γέροντας τα είχε κάθε προβολή. Ο Γέροντας Επιφάνιος, όπως είπαμε και προηγουμένως σε αυτή τη μακρά συζήτηση που κάναμε, ήταν, θα λέγαμε, ο άνθρωπος της πίστεως και εκείνος ο οποίος περίμενε ότι το τελικό λόγο θα τον πει ο Θεός. Ο ιστορικός της εκκλησιαστικής ιστορίας της πατρίδος μας, ειδικά από την 30ετία 60 με 90, εκοιμήθη το 89, θα λέγαμε μέχρι το 88, 28 χρόνια, 30, θα σταθεί πάρα πολύ στο όνομα πατήρ Επιφάνιος. Μπορεί να πει κανείς ότι όχι απλώς έγραψε ιστορία, αλλά άφησε εποχή. Εγώ για μένα ο Επιφάνιος είναι Άγιος. Δεν περιμένω πότε η Εκκλησία θα τον αγιοκατατάξει κτλ. Για μένα είναι Άγιος. Εμείς βέβαια μπορεί να είμαστε, κάποιοι μπορεί να μας πούνε αυτό που είπε προηγουμένως, ότι είμαστε υπερβολικοί, αλλά δεν είναι αλήθεια. You need.